Μετά τα έξυπνα παγκάκια, τις οικολογικές κόκκινες καρδιές στο λιμάνι, σειρά είχε το I Love Cos, το νέο πρόμο που υπόσχεται να ταξιδέψει την Co μέσα στα social media. Η κατασκευή έγινε εξ ολοκλήρου στην Co, φτιάχτηκε από εταιρεία που εδρεύει στην Co και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί για μας υπάρχει μια ακόμα εξέλιξη αυτή του κατασκευαστικού κομματιού. Υπάρχουν πλέον εταιρείες λοιπόν, όπως και στα έξυπνα παγκάκια, όπως και σε άλλες καινοτομίες που ακολουθούν το επόμενο διάστημα στο λιμενικό ταμείο. Μπορούμε και τις υλοποιούμε με κόους επιχειρηματίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, χαιρόμαστε γι' αυτό, υπάρχει ανάπτυξη και έπρεπε να το πούμε. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχάς την εμπιστοσύνη που μας έδωσε ο Δήμος της ΚΟ, η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της ΚΟ, προκειμένου να δημιουργήσουμε έργα τα οποία είναι απόλυτα καινοτόμα, έργα τα οποία αναδεικνύουν το τουριστικό προφίλ της ΚΟ μας και έργα τα οποία μπορούν να αναδείξουν ότι ακόμα και τα μικρά νησιά μπορούν να είναι πρωταγωνιστές όσον αφορά στη δημιουργία προϊόντων ικανών να βγουν και στο εξωτερικό. Πείτε μας σε δύο λόγια για την κατασκευή, από τι υλικό είναι φτιαγμένα. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι από plexiglass, είναι λαμαρίνα η οποία έχει την ικανότητα να μπορεί να αντέχει σε αρκετά αντίξωες ηθίκες. Φροντίσαμε ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί, ώστε να αντέχει και τις ηθίκες αυξημένης αλατότητας και το πιο σημαντικό απ' όλα να μπορεί να αλληλεπιδράει ο κόσμος μαζί της. Είναι πολύ σημαντικό και το ότι η εταιρεία σας έχει πολλές καινοτόμες ιδέες. Θα δούμε και άλλες τέτοιες ιδέες να αναπτύσσονται στο νησί μας. Βεβαίως, η Aegean Development είναι η μοναδική εταιρεία αυτή τη στιγμή πάνω στο νησί, η οποία είναι κάτοχος 5 θεωρημένων εγκεκριμένων παντετών, τα οποία έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Και σκοπός μας είναι να ετοιμάσουμε και πολύ σύντομα και τις πρώτες θεματικές φάρμες αυγοπαραγωγής, ελευθέρας βοσκής και να ξεκινήσουμε από την ΚΟ. Αυτό είναι λίγο, το ακούω λίγο περίεργο. Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε περίπου έτσι μια πληροφορία, τι ακριβώς είναι αυτό που. Θα είναι οι πρώτες φάρμες οι οποίες θα λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα είναι τουριστικά επισκέψιμες. Άρα θα αναπτύξουμε. Είναι ενοποιία, δηλαδή θα είναι και. Ακριβώς. Θα κάνουμε για πρώτη φορά υλοποίηση την λεγόμενη αρχή του αγροτουρισμού, με σκοπό να αλληλεπιδρούμε με τον πρωτογενή τομέα και οι τουρίστες μας να έρχονται να είναι τουριστικά επισκέψιμοι. Και από εκεί και πέρα, εν συνεχεία, να καθιερώσουμε ένα νέο μοντέλο στον πρωτογενή τομέα την ανάπτυξη της χώρας, που έχουμε και μια αγαστή συνεργασία αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεωρείτε ότι οι καινοτόμες ιδέες είναι αυτές οι οποίες πουλάνε σε εισαγωγικά περισσότερο αυτή τη χρονική περίοδο? Και βέβαια, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.